Από το 2019, Δημότες, στην ευρύτερη περιοχή του Κατσαμπά, διεκδικούν υποδομές για τα όμβρια ύδατα, προκειμένου να αποφευθούν επικίνδυνες καταστάσεις στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε κάνει από το Φεβρουάριο του 2019 έτοιμα στη ΔΕΙΑΗ να μας φτιάξει να συνδέσει φρεάτια με τον κεντρικό αγωγό, ο οποίος υπάρχει στο δρόμο, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ πέρα, όταν βρέχει και ρίξει μια καλή βροχή, 50 πόντους νερό δεν μπορεί να περάσει. Πόσα αμάξια αυτοκίνητα μένουν εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ανοίξουν κάτι. Τα φρεάτια, δεν ξέρω τι είναι. Εδώ πέρα κατεβαίνει 50 πόντους νερό, πάει κάτω. Έχω δει αυτοκίνητα να μένουν. Τα πάντα. Δηλαδή, εδώ πέρα και παιδάκι να περνάει μπορεί να πνιγεί. Εμένα μπαίνει. Άμα τρέχει πολύ νερό, μπαίνει στην αυλή. Όπως υποστηρίζουν, στο ύψος της Αγίας Εκατερίνης το πρόβλημα είναι έντονο, ακόμη και με μία βροχούλα, καθώς τα νερά της ευρύτερης περιοχής καταλήγουν στο κεντρικό δρόμο, όπου δεν υπάρχουν φρεάτια, με συνέπεια ο δρόμος να μετατρέπεται σε λίμνη, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές. Και εδώ πέρα κάτω να σκεφτούν ότι υπάρχουν τόσα σχολεία, περνάνε τόσα παιδάκια. Το θέμα είναι ότι όσες φορές και να έχουμε ενοχλήσει, ένας άνθρωπος δεν ευαισθητοποιείται να έρθει να δώσει μια λύση εδώ πέρα, που πιστεύω ότι είναι εύκολο το θέμα, γιατί έχουν γίνει υποδομές στο δρόμο, αλλά δεν έχουν τελειοποιηθεί. Να κάνουν ένα φρεάτιο εδώ πέρα κάπου, να μπορέσει να αποστραγγίζεται ο δρόμος μόλις βρέξει. Τώρα λοιπόν, εφόσον περιμένουμε τις βροχές, τρέμουμε μήπως η βροχή είναι απότομη και μπουν τα νερά μέσα στα σπίτια μας. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας, δεν μπορούμε τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Τα αυτοκίνητα που περνάνε είναι επικίνδυνα να... Δηλαδή δεν είναι προσβάσιμος ο δρόμος και για πεζούς και για οχήματα. Δημότες καλούν τη Δημοτική Αρχή να σκύψει το πρόβλημα, καθώς όπως επισήμαναν, εγείρονται ζητήματα πολιτικής προστασίας. Επειδή το σημείο αυτό εδώ πέρα είναι, αν δείτε, είναι σαν λεκάνη, ναι, ότι από τις γύρω περιοχές, επειδή είναι ψηλά, όλα τα νερά λοιπόν τρέχουν και μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο. Γιατί παλιότερα αυτό ήταν ποτάμι εδώ. Αυτό το γνωρίζεις από το 2019. Όχι, δεν το ξέρω. Ειλικρινά, αφού μου πάτε συγκεκριμένη περιοχή, να μπορέσω να ρωτήσω την υπηρεσία να δω τι έχει γίνει και πού βρίσκονται αυτές οι μελέτες. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ καλεί τους πολίτες που εντοπίσουν σχάρες και φρεάτια που έχουν συγκεντρώσει ξανά φερτά υλικά να καλούν την υπηρεσία. Σύμφωνα με τον κύριο Βουρεξάκη, επί 2 μήνες πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού στα 13.000 φρεάτια που υπάρχουν στην πόλη και στα χωριά. Όποιος έχει υπόψη του, δημότης, βλέπετε ότι κάποιο φρεάτιο έχει κάποιο πρόβλημα ή δεν έχει καθαριστεί καλά, να ειδοποιεί την υπηρεσία εδώ πέρα.